Συμπολίτες μου, οι κάτοικοι της Θράκης έχουμε το προνόμιο και την ευθύνη μιας σπουδαίας κληρονομιάς. Είμαστε φορείς μιας μακραίωνης ιστορίας πολιτισμού που συνδυάζεται με μια κουλτούρα επικοινωνίας και αποδοχής της διαφορετικότητας. Από την αρχαία Θράκη των Βιστώνων και των Κυκώνων, από τις ελληνικές αποικίες στα θρακικά παράλια όπως τα Άβδυρα, η Μαρόνια και η Ζώνη, από τον Ορφέα και τον Δημόκρητο, μέχρι τους Κομνηνούς του Βυζαντίου, τον Χατζιαντώνη και τη Δόμνα Βυσβίζη, τον Γεώργιο Βυζινό, τους Καραθεοδωρίδες, τον Μάνο Χατζηδάκη, η Θράκη είναι παρούσα στη ζωή του κόσμου, με τις τέχνες, τις επιστήμες, την πολιτική και τους αγώνες της. Παράλληλα, εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης, η Θράκη και για αιώνες ήταν πέρασμα, γέφυρα και σταθμός, στη διασταύρωση σημαντικών χερσαίων και θαλάσσιων δρόμων, όπου μετακινούνταν άνθρωποι, ιδέες, εμπορεύματα και συνυπήρχαν διαφορετικοί πολιτισμοί. Όλα αυτά τα στοιχεία έχουν διαμορφώσει την ταυτότητά μας. Σε αυτήν την μακρά και πλούσια ιστορία μας, το έτος 1920 αποτελεί ορόσημο. Ο τόπος μας απελευθερώθηκε και έγινε αναπόσπαστο κομμάτι του ελληνικού εθνικού κορμού. Οι δεκαετίες που ακολούθησαν όμως δεν ήταν εύκολες. Χρειάστηκε να γίνει μια τιτάνια προσπάθεια για την εγκατάσταση των προσφύγων στην περιοχή μας. Σε αυτήν τη δύσκολη, πραγματικά δύσκολη στιγμή για το γένος μας, η Θράκη άνοιξε την αγκαλιά της και έγινε νέα πατρίδα για χιλιάδες Ρωμιούς. Ανατολικοθρακιώτες, Πόντιους, Καπαδόκες, Μικρασιάτες, Αρμένιους, αλλά και αργότερα. Όταν οι σχέσεις μας με τους γείτονές μας ήταν τεταμένες, η Θράκη έχασε το ρόλο της ως πέρασμα και μετατράπηκε σε κλειστό σύνορο, σε όριο και ανάχωμα. Όμως παρά τις δυσκολίες, οι Θράκες δεν το έβαλαν κάτω. Η ιστορία της σύγχρονης ελληνικής Θράκης είναι ποτισμένη με το σθένος και την ελπίδα των κατοίκων της, που δεν έπαψαν ποτέ να μοχθούν για τις οικογένειές τους και τον τόπο τους. Παρά τις δυσκολίες, όλα αυτά τα χρόνια πετύχαμε πολλά. Πρώτον, δημιουργήσαμε ένα μοντέλο αρμονικής συνύπαρξης μοναδικό στην Ευρώπη, το οποίο θεωρεί την πολυπολιτισμικότητα πλούτο. Δεύτερον, κάναμε σημαντικά βήματα στον τομέα της ανάπτυξης. Οι πόλεις της Θράκης αναπτύχθηκαν, η καλλιεργήσιμη γη αυξήθηκε, ιδρύθηκε ένα μεγάλο πανεπιστήμιο, κατασκευάστηκαν σημαντικές υποδομές. Σήμερα, 100 χρόνια μετά την απελευθέρωση και την ενσωμάτωση στην Ελλάδα, η Θράκη βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο. Σε έναν κόσμο που αλλάζει με γοργούς ρυθμούς, έχουμε χρέος να διαφυλάξουμε όσα δημιούργησαν οι προηγούμενες γενιές. Ταυτόχρονα όμως οφείλουμε να χαράξουμε και νέες κατευθύνσεις. Η γεωγραφική θέση, ο διασυνοριακός χαρακτήρας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι τα σπουδαία, τα μεγάλα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας, του περιβάλλοντος, της επιχειρηματικότητας, του τουρισμού, αρκεί να τα αξιοποιήσουμε σωστά. Συμπολίτες μου, σήμερα με την ευκαιρία της σημαντικής αυτής επετείου στέλνουμε ένα διπλό μήνυμα. Από τη μια πλευρά το μήνυμα του σεβασμού των παραδόσεων και της ιστορικής μας κληρονομιάς και από την άλλη το μήνυμα της εξωστρέφειας και την θετική αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων. Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη διαθέτει όλα εκείνα τα στοιχεία με τα οποία μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα σταθερό μέλλον με ευημερία και προοπτική. Με συνεργασία και ομοψυχία μπορούμε να πάρουμε σήμερα τις σωστές αποφάσεις για το μέλλον μας. Χρόνια πολλά σε όλους, με αισιοδοξία και δύναμη.